Έρχεται νέα Αμυντική Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αιγύπτου με τη διενέργεια στρατηγικού διαλόγου στι 8 Νοεμβρίου, αλλάζοντα ολοκληρωτικά το τοπίο στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο πλαίσιο αυτό, η Ουάσιγκτον θα φιλοξενήσει στι 8 και 9 Νοεμβρίου τον Στρατηγικό Διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Αιγύπτου μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών Μπλίνκεν και του Υπουργού Εξωτερικών τη Αιγύπτου Σούκρη, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών σχετίζεται με την επιβεβαίωση της στρατηγικής εταιρική σχέσης μεταξύ της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Πολιτειών, έγραψε στο Twitter ο Σίση κατά την επίσκεψη του Μπλίνκεν. Πληροφορίες από Αιγυπτιακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αναφέρουν ότι η συνάντηση αξιωματούχων των δύο χωρών θα δώσει καταλυτικές αποφάσεις για την Ανατολική Μεσόγειο, με αφορμή βέβαια τις τουρκικές προκλήσεις και στάση ενώ τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Η Αιγύπτος συμμετείχε στην άσκηση Νέμεσης 2021 στο 1ο, 2ο, 8ο και 1ο οικόπεδο στη λεγόμενη αποκλειστική οικονομική ζώνη ΑΟΣ, κοντά στην οποία έξω Σέβρον πιάνουν δουλειά στην Κύπρο αλλάζοντας τα πάντα. Πληροφορίε φέρουν ότι οι μεγάλε συμφωνίε με τη μεταφορά ηλεκτρική ενέργεια, τι εξορίξει για υδρογονάνθρακε στην Κύπρο και τα ευρύτερα σχέδια που συμπεριλαμβάνουν μέχρι τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να τροφοδοτούν διαμέσου Αιγύπτου την Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούν επιτακτικά τετραμερή στρατιωτική αεροναυτική δύναμη για τη φύλαξη αυτών των έργων. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι η Τουρκία τίθεται εκτό όλων αυτών των σχεδίων. Καθιστώντα την ακόμα πιο επικίνδυνη λόγω του τεταμένου κλίματο που επικρατεί στο εσωτερικό, ενώ τα σενάρια για τον Τούρκο πρόεδρο δίνουν και παίρνουν. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η σα είναι πολύ σημαντική για εμά.